εγώ κοιμάμαι στις 9 η ώρα το βράδυ. Φώτα δεν έχω στο σπίτι μου εγώ. Τρώω και γιατί γάλα. Σας λένε ότι είσαστε μπερμπάντης και νυχτοπερπατάτε. Ποτέ τη νύχτα δεν βγαίνω εγώ. Και κάνετε, δεν βγαίνω λέει, τη νύχτα. Δεν βγαίνω να σας πω αλήθεια, κάνετε διάφορα οικολογικά όργια μετά από κάποια ώρα της ημέρας. Α, αυτά είναι του τράκα. Ναι. Όχι, με συγχωρείτε. Ναι. Για όργια. Όχι, όργια θεωρείς, ναι, να πάρεις, ναι, μια γυναίκα να κάνει. Έχετε διαστρεβλώσει, λέει, τους κανόνες οικολογίας και το έχετε κάνει πιο γενικό εκεί στη Μύκονο. Στη Μύκονο δεν πηγαίνετε? Όχι, τώρα θα πηγαίνω και στα Ίμια. Θα πάω και στα Βραχονισίδες. Και θα πάμε να αφήσουμε και πουλιά. Θα πάω. Εγώ πήγα στη Βραχονισίδα. Να πάμε και στην στη φωτογραφία. Πήγα στη Βραχονισίδα και ήρθαν δύο Τούρκοι. Πήγαμε μια κοπέλα και ήρθαν δύο Τούρκοι να με διώξουν. Και τότε σου είπα, έλα Τσιλένα να την πάρεις. Πες την κυρία Τσιλένα να την πάρει, να με την πάρει. Την Βραχονισίδα να πάρει. Να με πάρει, να πάρει την Βραχονισίδα. Όχι, γιατί έτσι όπως το λέτε πάνω στη φωτογραφία, άλλο εννοούσατε. Άλλο εννοούσατε και αυτό το πράγμα οπωσδήποτε καταλάβατε προκάλεσε την αντίδραση του εισαγγελέα, διότι προκαλεί και διαταραχή των διεθνών σχέσεων, των διακρατικών σχέσεων. Δεν μπορείτε να λέτε στην πρωθυπουργό γειτονικής χώρας, έλα Τσιλέρ να την πάρεις και να δείχνετε τη Βραχονισίδα εδώ, και από εδώ, πάνω εσείς γυμνός Τράγκα, εσύ δημιουργείτε διαταραχή των διακρατικών όλα σχέσεων. Και εμείς οικολόγοι είμαστε δραστήριοι. Εγώ μπορεί και όπως σας είπα να τα λέω όλα, αλλά εσείς φαίνεται να τα δείχνετε όλα. Όχι, συγγνώμη, εσείς μην είσαστε προκατελημένος. Διότι δεν είμαι καθόλου προκατελημένος απέναντι. Διότι εμείς οικολόγοι λέμε, μα και το επαναλαμβάνω, κανείς πολιτικός στη χώρα μας τώρα μετά από τον πόλεμο δεν βγήκε να αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα όπως πρέπει. Διότι εάν όλο κόλλο δίνουμε, το επαναλαμβάνω, να είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Και εγώ σαν Έλληνα, σαν εκπρόσωπος μιας οργάνωσης. Πόσα μέλη έχετε σε αυτή την οργάνωση? 1,2 πήρα, κύριε Τράγκα, στις δημοτικές εκλογές και παραλίγο να περάσω και τον κύριο Σαραμάρα. Το ξεχάσατε να είστε ενημερωμένος. Στις δημοτικές εκλογές 1,2 πήρα. Λοιπόν, του αθηναϊκού λαού. Και θα δούμε τώρα στις εκλογές. Θα δεις η νεολαία τι θα κάνει. Γιατί κανένα άλλο κόμμα δεν είναι έχει. Μαζί σας. Όλοι κάθε μέρα. Σήμερα είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος, διότι βγαίνοντας έξω, όλοι οι νέοι με χειροκροτούν. Ναι, αλλά υπάρχει καταφέρατε. Ποιος πολιτικός έχει αυτή τη χάρη που έχω εγώ? Κοιτάξτε να δείτε. Καταφέρατε να γίνετε το πρόσωπο της ημέρας με μία φωτογράφηση στο περιοδικό Κόλπ που κάνατε. Εδώ ένα σαλόνι το οποίο προκάλεσε φυσικό. Ήταν την προσοχή των μέσων ενημέρωσης αλλά και του αρμοδίου σας. Είναι πολιτική πράξη. Είναι πολιτική αφίσα αυτή. Τώρα μεταξύ μας, κύριε Βεργή. Έτσι φιλικά σας το λέω, δεν ξέρω πόσο πολιτική πράξη είναι αυτή. Δεν είναι πολιτική πράξη όταν απευθύνομαι σε μια πρωθυπουργό που σκοτώθηκα τρία παιδιά, πήγε να μας πάρει παραλίγο να πάμε σε πόλεμο. Και ευτυχώς ο Πάγκαλος το χειρίστηκε λιγάκι καλά, γιατί ο καημένος τελευταία στιγμή το έκανε. Πρόλαβε. Εδώ αυτή τη στιγμή πήγε να μας πάρουν τα νησιά μας. Καταστρέφουν τις περιουσίες των ανθρώπων κάτω στην τένε εδώ. Τα είδατε τι γίνεται. Λοιπόν, και να μην βγει ένας άνθρωπος, ένας Έλληνας, ρε παιδί μου, ένας Έλληνας να πει εδώ είμαι. Βγήκε κανείς. Μόνο ο οικολόγος το κάνει αυτό το πράγμα. Και μόνο οι οικολόγοι είναι αυτοί που μπορούν να αντιπροσωπεύσουν πραγματικά τη χώρα σε διεθνή επίπεδο. Για κάντε τώρα. Εγώ τώρα είμαι επίσης. Δεν ξέρετε, κύριε Τράγκα, σας έδωσα το. Όχι, καλύτερα να μας τα πείτε. Είμαι δημοσιογράφος. Βγάζω μια εφημερίδα στο Παρίσι για τους Έλληνες της Γαλλίας, γιατί τους αγαπάω πάρα πολύ. Η οποία λέγεται, αν δεν κάνω λάθος, Le Libre. Και είμαι μέλος, τακτικό μέλος στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών. Χρήματα πολλά δεν βγάζω από την εφημερίδα, η αλήθεια να λέγεται. Βγάζω όμως μια άλλη εφημερίδα εδώ, η Φύση, η οποία πάει πολύ καλά. Δίνεται δωρεάν, με καταχωρήσεις. Λεφτά εμείς, κύριε Τράγκα. Κερδίζετε από τις διαφημίσεις που βάζετε στο έντυπο. Ναι, ναι, αλλά κοιτάξτε με, όχι. Και βγάζετε και τα έξοδα. Εδώ, κύριε Τράγκα, είμαι το μόνο κόμμα που δημοσίευσα στην Ελευθεροτυπία 362 εκατομμύρια στις εκλογές του 1994. Λοιπόν, 300, ξέρετε κύριε Τράγκα, εμείς δεν έχουμε ανάγκη από τις εισφορές. Εμείς μας δίνουν οι οικολόγοι όλου του κόσμου. Το βιβλίο εδώ που εκδώσαμε μας το χάρισε ο κύριος Μάι Τζάκσον. Ο Μάι Τζάκσον το επιχορήγησε σε 1 εκατομμύριο. Το λέμε κιόλας εδώ. 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Και είναι οικολογικό και είναι μόνο οικολογία. Λοιπόν, εδώ πέρα λέμε ότι όλες οι χώρες του κόσμου που μας βοηθάνε και οι οικολογικές οργάνωσεις είναι εδώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, είμαστε το πιο πλούσιο κόμμα. Μην ακούς τώρα το Κατζόπουλο που κάνανε, που συνεδριάσαμε και με καλέσανε και εμένα, η τελευταία συνεδρίαση που έκανε ο κύριος Παπανδρέου για την επιχορήγηση των κομμάτων, το οποίο είναι παράνομο, αντισυνταγματικό. Να φύγουμε από αυτά τα κουραστικά. Μπράβο. Να φύγουμε από αυτά τα κουραστικά. Λέγε, τι θέλεις τώρα. Πείτε μου κάτι. Τα πάντα. Είστε πεπιθήσιος Εργένης. Εργένης είμαι, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Είμαι Εργένης. Κατά ζω μόνος μου μέσα. Έκανα και ένα σπίτι εδώ στην Αθήνα, αλλά ζω στο βουνό. Μία παράγκα καταπληκτική, την κατσίκα μου έχω, τα άλογα μου έχω, τα ζώα βουνό? Μου, το βουνό στο λίμνη Μαραθώνος δίπλα. Μάλιστα. Έχουμε αγοράσει 2.000 στρέμματα για να το κάνουμε οικολογικό πάρκο για το λαό.
Και πήραμε και 1,5 δις. Η ενωσή σας. Και 1,5 δις βεβαίως. Τα έχει αγοράσει. Τα έχει αγοράσει. Βρισκόμε... Μεγάλο περιουσιακό στοιχείο για την ενωσή. Όχι, του κράτους, του παιδιού, του γιού σου, του 19 χρόνου, του 15 χρόνου και του κάθε παιδιού είναι. Τι να τα κάνω εγώ. Θα τα πάρω στο λάκκο μου, τα πήρε ο Νάση μαζί του. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα οικολογικό πάρκο. Ανακαλύψαμε ότι η ΕΙΔΑΠ έχει καταπατήσει και πήγαμε στα δικαστήρια και το... τα κέρδισε τα δικαστήρια. Όλη εκεί η έκταση εκείνη είναι για οικολογικό πάρκο. Εκεί έχει πάρκο. Την παράγκα σου. Εκεί υπάρχει ένα πολυβολείο που κάνανε οι Γερμανοί. Πολυβολείο μιλάμε. Έχεις κάποια γυναίκα σύντροφο μαζί σου? Έρχονται πολλές. Κάθε μέρα μου φέρνουν φαγητό, μου φέρνουν. Α, τι ωραία που ζουνε. Όποια γυναίκα ήρθε εκεί, ευτυχισμένη. Τι σου λέγανε όσες ερχόντουσαν τις τελευταίες μέρες μετά από αυτή τη φωτογράφηση η οποία πήγε αυτό το περιοδικό? Κύριε από Τράκα, χέρι σε χέρι. Τι σου δεν λέγανε? Δεν θα πω το όνομα του εισαγγελέα. Δεν θα όχι, το πω. Δεν φταίει τίποτα. Προχτές το βράδυ κάποιος κύριος Γεωργακόπουλος με κάλεσε σε ένα γεύμα. Και ήταν, γιορτάζει μια κυρία και ήταν κάποιος εισαγγελέας. Αν μεγάλο όνομα και φίλος γνωστός, όχι φίλος, δεν ξέρω εσύ, δεν ξέρω αν έχεις φίλος, γνωστότατο όνομα. Εγώ πάντως έχω φίλου. Δεν είμαι εκείνος ο λαλιώτης που βρίζει τους δικαστές και να λέει ότι. Άντε να μην πούμε τη λέξη. Πες μου. Έτσι, να την πούμε που λέει ότι είναι απαταιώνες οι δικαστές και μετά αυτή τη στιγμή πήρε το πακέτο Ντελόρ και καταστρέφει τη φύση για να κάνει το γύρο το περιφερειακό και του καταστρέφει. Είσαι εναντίον του Υπουργού Περιβάλλοντος. Βέβαια! Καταστρέφει τη φύση, είναι ο μεγαλύτερος καταστροφέας. Όχι μόνο αυτός. Ο λαλιώτης, οι νομάρχες, οι κοινοτάρχες είναι η καταστροφή της φύσης, κύριε Τράγα. Για το εύκολο πακέτο Ντελόρ. Με το πακέτο Ντελόρ καταστρέψαμε την πίστη. Να δείτε τι θα γίνει τώρα. Και τι έγινε, και τι έγινε, ένα δρόμο, μας... Κάνανε ένα δρόμο, ειδικά στο πω. Εκεί στο τραπέζι. Ένα δρόμο κάνανε για να προστατεύσουν τα δηληστήρια του φίλου μου, του Βαρδιρογιάννη, του Θόδωρο, ο οποίος είναι φίλος μου. Και κάνανε ειδικό 3,5 δις. Είσαι υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβούλης. Βεβαίως. Θέλω ο άνθρωπος να εργάζεται. Μα, ούτε συζήτηση. Έτσι. Ο επιχειρηματίας πρέπει να δουλεύει μόνος του. Να δουλεύει. Αλλά άμα χαλάνε τις θάλασσες και το περιβάλλον. Με συγχωρεί. Σήμερα ο ίδιος ο Βαρδιρογιάννης έχει κάνει πραγματικά το δηληστήριό του καλύτερο από με όλα τα φίλτρα, το καλύτερο δηληστήριο στον κόσμο έχει. Μάλιστα. Πιστέψτε με, πήγα και το είδα και πήγα και τη Αμερική και τα είδα. Εγώ πάω σε όλες τις εκδηλώσεις και σε όλες τις συνεδριάσεις που γίνονται διεθνώς. Είμαι επίσημος πλέον Έλληνας για τη χώρα μας στα Ηνωμένα Έθνη. Κύριε Βεργή, για το περιβάλλον. Δεν μου είπες τι σου λένε για αυτή τη φωτογράφηση. Προχθές που πήγαμε στο τραπέζι. Ναι, και κυρίως προχθές που πήγαμε στο τραπέζι. Ήταν 14 κυρίες αξιοπρεπείς κυρίες, με παιδιά, όπως το παιδί σου, όπως τα παιδιά εδώ πέρα. Όλες θέλουν να μπουν στο κόμμα και μου είπαν να μπουν και υποψήφιοι βουλευτές. Μετά από αυτή τη φωτογράφηση. Ναι, κύριε Τράγκα. Καταπληκτικό. Βγαίνω με το αυτοκίνητο και έχει πρόεδρε, πρόεδρε, συγχαρητήρια. Όλοι, μα τέτοια ευτυχία δεν έχω ξαναδεί. Μη μου στρίφτηκε ο λαός μου καράς. Από τη χαρά που έχω, όλοι με χειροκροτάνε. Εσύ είσαι ο άντρας, λέει. Εσύ είσαι ο αντιπρόσωπος της χώρας μας. Συγχαρητήρια, λέει αυτό που έκανες. Πολιτικά όμως το πήγανε. Έτσι, μην μήπως το πάρεις. Ετοιμάζεις μια καινούργια φωτογράφηση. Όχι, τέτοιου είδους. Θα δούμε. Θα δούμε. Ώστε θα σαρώσεις θα πλέον. Θα δούμε. Θα δούμε τι καταστροφή, θα δούμε τι κακό θα κάνουμε. Εμείς οικολόγοι σε όλο τον κόσμο γδυνόμαστε. Δεν είναι η πρώτη φορά. Είδε η Greenpeace γδύνεται και πάνε στα καρτάτε γιατί μόλις το περιβάλλοντο. Ναι, αλλά άλλος... όχι με αυτό. Όχι. Αυτή είναι η ωραιότερη αφίσα που βγήκε. Μπήκε στην αφίσα στον πίτι και το ξέρετε, κύριε Τράγκα. Το ξέρει, κύριε Τράγκα, ότι για την αφίσα. Να μου επιτρέψει να σου πει, λίγο τσόντα ήταν. Όχι, είχε κύριε Τράγκα. Τσόντα είναι με το να μου σηκωθεί, εμένα ήταν τσόντα. Συγγνώμη που το λέω. Μα είναι τσόντα αυτό. Είχε έστατο άνθρωπο τώρα. Έχει δικαιωμασία να μου πει stop, μην τσόντα ήταν. Για βεβαίως, εγώ δεν έχω δικαίωμα να σου πω αυτό που λες. Καταπληκτική φωτογράφηση είναι και ήταν μια κοπελιά τράβαλε ο κορίτσι μου. Κακό είναι. Να η αποκάλυψη. Γιατί κακό είναι. Η φωτογράφος ήταν γυναίκα, βέβαια. Η οποία δεν υπέστη κανένα σοκ βεβαίω. Όχι, αφού με απολαμβάνει. Το απολάμβανε. Ναι, απολαμβάνει. Και χαίρεται. Και ζηλεύει τώρα. Άμα θα ζηλεύει τώρα. Εγώ να σου ευχηθώ. Να πάει μπροστά η Ένωση. Πάει πολύ καλά, κύριε. Και να το δείτε σε εκλογές. Μπορεί ο κύριος Σιμίτης να πήγε να άρχισε τον προεκλογικό του αγώνα. Εμείς τον αρχίζουμε από εσάς, κύριε Τράκα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Θα δείτε τι είναι η Κολόη και θα δείτε η νεολαία μας. Η νεολαία, το γιο σου. Γιατί δεν λες το λες το γιο σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι γίνεται, παιδί μου, με αυτή τη φωτογραφία τη. Μπαμπά, ο πιο άντρας και ο ωραιότερος τύπος μας εκπροσωπεί. Μάλιστα. Δημοσθένης Βεργής, φίλες και φίλοι. Δημοσθένης Βεργής στο Viva Sky.